1,120 εκατομμύρια ευρώ, το οποίο ήταν από τη δόση των ληξιπροθέσμων και από τα οποία έχουν ήδη εκταμιευτεί προς τους προμηθευτές πάνω από 850 εκατομμύρια ευρώ. Και το αντίστοιχο έκανε και ο ΕΟΠΗ για τους δικούς του παρόχους, γιατί πληρώνουμε και αμαρτίες παλιότερων χρόνων, πριν το 12, που έχει αυτή τη στιγμή ο ΕΟΠΗ εκταμιεύσει πάνω από 400 εκατομμύρια ευρώ από το σύνολο των 900. Υπουργέ, περιγράφεται μία εικόνα, μισό λεπτό, περιγράφεται μία εικόνα. Το ζήτημα είναι... Περιγράφω μία πραγματική εικόνα. Μία πραγματική εικόνα. Δεν πρέπει να έχω και την πραγματική εικόνα μέσα στο νοσοκομείο. Ο ασθενής, ο συγγενής. Πόσες νοσοκόμες υπάρχουν, τι γιατροί υπάρχουν, ποια κέντρα υγείας λειτουργούν. Πάμε, Υπουργέ, για να δούμε για αυτές τις περίφημες 4.000 προσλήσεις που έχετε ανακοινώσει. Πάμε λοιπόν και στο προσωπικό. Γιατί εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Ναι, ναι. Κοιτάξτε, πρόβλημα υπήρχε παντού. Το σύστημα είχε στερέψει από χρηματοδότηση και είχε μειωθεί τρομερά η στήριξή του από το προσωπικό τα προηγούμενα 5-6 χρόνια, στα οποία πρακτικά είχαμε στάση διορισμών. Λοιπόν, σας λέω το εξής και θα το πω με νούμερα. Από τον Οκτώβρη του 2015 μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν αναλάβει υπηρεσία στο δημόσιο τομέα της υγείας, στα νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας της χώρας, μέχρι σήμερα που μιλάμε, έχουν αναλάβει, όχι έχουν προκηρυχτεί, 3.150 άτομα, τα οποία αναλύονται ως εξής. Είναι μέσα στις 4.000 προσλήψεις που έχετε, όχι, τι είναι επιπλέον, όχι, αυτά. Όχι, είναι όχι διαφορετικά. Είναι όχι βέβαια. Είναι. Μπορεί να βγάζουμε και να μια σειρά από κανάλια αφιερώνουν πολύ ώρα ρεπορτάζ για το ότι λείπει ένα σεντόνι εδώ που δεν λείπει πια, ή ότι λείπει μια σύριγγα κάπου αλλού που δεν λείπει πια, γιατί ακριβώς με τη χρηματοδότηση του στήματος δεν λείπει. Υπουργέ, λείπει. Δηλαδή, μην το κάνουμε ωραίο, γιατί χάνεται και η πραγματικότητα. Αυτή τη δύσκολη κατάσταση πρέπει να αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, δεν υπάρχει αμφιβολία. Αυτή να αντιμετωπίζουμε. Έτσι. Και σας μιλάω με συγκεκριμένα νούμερα. Πάμε να δούμε. Είπατε λοιπόν για αυτές τους 3.150. Είπα 3.150. Τι είναι νοσοκόμοι, είναι γιατροί, είναι διοικητικοί, τι είναι αυτοί? Ακούστε με. Έχουν αναλάβει από πέρυσι τον Οκτώβρη μέχρι σήμερα που μιλάμε. Πρώτον, είναι 220 μόνιμοι γιατροί από παλαιές προκηρύξεις που είχαν παγώσει και τις ξεπαγώσαμε εμείς. 400 διορίσαμε, 220 ανέλαβαν. Είναι 186 άτομα πλήρωμα στο ΕΚΑΒ. Είναι 780, αυτή μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω, από τους 908 της περισσινής προκήρυξης μόνιμου προσωπικού που ήταν νοσηλευτικό και παραϊατρικό. Επίσης είναι πάνω από 200 που έχουν αναλάβει υπηρεσία μέχρι στιγμής από τον διαγωνισμό του ΑΣΕΠ του 98, που 950 άτομα κατευθύνονται στα νοσοκομεία. Όλες αυτές οι προκηρύξεις που είπα πριν έχουν ολοκληρωθεί και εγώ σας είπα αυτούς που έχουν αναλάβει. Επίσης, εκτός από αυτούς που είναι μόνιμο προσωπικό και το οποίο αρθρίζεται σε περίπου 1.400 άτομα, και σήμερα που μιλάμε μπορεί να είναι παραπάνω, υπάρχουν οι εξής. Είναι 1.200 επικουρικοί γιατροί από τον Οκτώβρη μέχρι το Μάη, 215 νοσηλεύτριες, 62 γιατροί που είναι από την πρόσληψη του Κελπνό για τη ΣΜΕΘ, και πάνω από 300 με 320 άτομα λοιπό προσωπικό από την προκήρυξη του Μαΐου για το επικουρικό προσωπικό που έκαναν οι υγειονομικές περιφέρειες. Αυτά αρθρίζονται σε 3.150 άτομα. Πόσοι χρειάζονται πέρα, όμως. Πόσοι χρειάζονται όμως, και υπουργέ. Από εκεί και πέρα έχουμε τα εξής σε εξέλιξη. Πρώτον, βγήκαν τα αποτελέσματα των 690-700 από την επόμενη προκήρυξη των 1.538 μόνιμου λοιπού προσωπικού νοσοκομείου, νοσηλευτικού και παραϊατρικού, και αυτή τη στιγμή των ενστάσεων για να βγουν οι οριστικοί πίνακες. Οι υπόλοιποι 800 που μένουν από αυτή την προκήρυξη μαζί με άλλους 1.200 είναι σκοπός μας, και είμαστε σε μια έντονη έτσι συζήτηση με τον ΑΣΕΠ, να προκηρυχτούν μέσα στο Δεκέμβριο. Επίσης, έχουμε προκηρύξει
και έχουν φτάσει ήδη στο Υπουργείο οι πρώτες 50 με αποτελέσματα κρίσης, 760 θέσεις μόνιμων γιατρών στο σύστημα, οι οποίες είναι σε εξέλιξη και το 2017 έχουμε πράξη Υπουργικού Συμβουλίου και θα προκηρυχτούν επίσης μαζεμένοι άλλοι 2.000. Πάμε λοιπόν. Τώρα, για τους 4.000 αυτούς τους 4.000 που έχετε ανακοινώσει. Έχω να ανακοινώσω λοιπόν το εξής. Ναι. Αυτή η δέσμευση του Πρωθυπουργού ήταν από τη Θεσσαλονίκη ότι θα υπήρχε μια αναδιανομή από τα χρήματα που θα εισπρατώνταν από τα κανάλια. Δεν έγινε όμως αυτό και τελικά ο κόσμος ανησυχεί. Τι θα γίνει? Θα γίνει λοιπόν, κύριε Μάλιστα. Δάρα και κύριε Δαράκη, θα γίνει αυτή η προκήρυξη, διότι βρήκαμε πόρους. Υπάρχει ανακατανομή εθνικών πόρων και μέσα από το αποθεματικό του ΑΕΔ και μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό και με τη δέσμευση ότι ό,τι χρήματα εισπραχτούν θα ενισχύσουν και τον προϋπολογισμό του ΑΕΔ από το διαγωνισμό που θα γίνει για τα κανάλια. Και είμαστε λοιπόν στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσουμε σήμερα ότι πέρασε από το Διοικητικό Συμβούλιο του ΟΑΕΔ το σχέδιο της Υπουργικής Απόφασης, βγήκε η Υπουργική Απόφαση της κυρίας Αντωνοπούλου και σήμερα αύριο τελειώνει η κοινή Υπουργική Απόφαση που απαιτείται για να γίνει η προκήρυξη στις 12 Δεκεμβρίου για τα 4.000 άτομα με 12μηνη σύμβαση. Με συνολικό κόστος 65 εκατομμύρια ευρώ, με πλήρεις αμοιβές, με κυκλικό ωράριο και αμοιβή στο νοσοκομιακό επίδομα και στις υπερορίες νυχτερινά και εξαιρέσιμα. Θα είναι. Είναι η πρώτη φορά. Θα είναι, Υπουργέ μου, γιατί διαβάζω ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Και οι ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ λένε ότι αυτές οι 4.000 προσλήψεις, ότι επειδή είναι από προγράμματα κοινοφιλούς εργασίας του ΑΕΔ, είναι 12 μήνα, είναι αμοιβές λέει κάτω των 500 ευρώ το μήνα, χωρίς δυνατότητα να κάνουν, όπως λένε οι ίδιοι στην ανακοίνωσή τους, νυχτερινά και αργίες. Έτσι, χωρίς να μπορούν να δουλέψουν και να πάρουν νυχτερινά και αργίες. Ισχύουν αυτά. Ισχύουν, γιατί προφανώς διαβάζω ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ. Ωραία, και πώς διαβάζετε ανακοινώσεις της ΠΟΕΔΗΝ, τι. Και απαντάτε εσείς. Όχι, είναι. Καθίστε. Είναι το συνδικαλιστικό σώμα. Γι' αυτό είστε εδώ, να δούμε την απάντηση. Η ανακοίνωση της ΠΟΕΔΗΝ δεν είναι ούτε η Παλαιά Διαθήκη ούτε το Ευαγγέλιο. Κανένας για κανένα. Κανένας δεν είναι, κανένας δεν είναι το Ιερό Ευαγγέλιο. Κανένας. Για να δούμε τι απαντάμε. Εγώ με την επισημότητα της θέσης που εκπροσωπώ διαψεύδω κατηγορηματικά αυτά τα οποία λέει η ΠΟΕΔΗΝ, η οποία έχει επιδοθεί εδώ και αρκετό καιρό σε έναν αγώνα δυσφήμισης και λασπολογίας. Επαναλαμβάνω. Οι θέσεις δεν είναι το κοινοφελές πρόγραμμα που ήξερε η ΠΟΕΔΗΝ από τα παλιότερα χρόνια. Είναι πρόγραμμα ενίσχυσης της απασχόλησης μακροχρόνια ανέργων πάνω από ένα χρόνο, το οποίο γίνεται με την διαδικασία του ΟΑΕΔ σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και θα αφορά 4.000 άτομα τα οποία θα αμείβονται με τις αμοιβές που θα έπαιρναν αν ήταν δημόσιοι υπάλληλοι. Θα έχουν το νοσοκομιακό επίδομα και θα πληρώνονται κανονικά και τα νυχτερινά. Νυχτερινά και εξαιρέσιμα. Και όλα τα υπόλοιπα που λέει η ΠΟΕΔΗΝ είναι απλά προσπάθεια αντιπολίτευσης, γιατί διαψεύδεται καθημερινά αυτή η κινδυνολογία και η καταστροφολογία την οποία διαρκώς εκπέμπει. Μάλιστα. 12 του μήνα. Να μιλήσουμε σε ένα ακόμα θέμα, Υπουργέ. 12 του μήνα βγαίνει η διακήρυξη. Θα το δούμε. Θα μιλήσουμε πάλι αυτό. Αλλά δεν θα απολογούμε. Ξέρετε κάτι όμως, είναι και λίγο τέτοιο. Να πετάει ο άλλος μια μπαρούφα. Έτσι, να πετάει ο άλλος μια μπαρούφα και να απολογήσει για την μπαρούφα. Έτσι. Όχι, δηλαδή, θα το δούμε στην πράξη. Υπουργέ, δεν είναι να απολογήσετε. Μπορεί να λέει, η ΠΟΕΔΗ να λέει ό,τι νομίζει, εσείς ό,τι νομίζετε επίσης. Εσείς όμως κρίνεστε. Όχι, η ΠΟΕΔΗ θα κρυθεί από όλοι τους εργαζόμενους. Κύριε Πολάκη, να καταλάβω όμως κάτι. Προφανώς και εγώ και εμείς κρινόμαστε. Βεβαίως. Αλλά κρίνονται. Κρίνονται και εκείνοι. Και οι συνδικαλιστικές ηγεσίες, οι οποίες για 5 και 6 χρόνια κράταγαν φανάρι σε Λοβέρδο, Βορύδη και Άδωνη που κατέστρεφαν το σύστημα και ανακάλυψαν την καταστροφή του δημόσιου συστήματος υγείας, τώρα που γίνεται η προσπάθεια να εξισορροπήσει η κατάσταση και να βελτιωθεί. Υπουργέ, γιατί πάμε λίγο στις ΜΕΘ, πάμε λίγο στις μονάδες θεραπείας να δούμε τι γίνεται εκεί.
Στις μονάδες εντατικής θεραπείας, επίσης άλλο ένα ψέμα το οποίο χύθηκε πάρα πολύ μελάνη και αφιερώθηκαν πολλές ώρες σε εκπομπές. Αυτή τη στιγμή η εικόνα είναι η εξής. Συνολικά μιλώντας, τα κρεβάτια τα οποία είναι σε λειτουργία από πέρυσι τον Νοέμβριο μέχρι τώρα είναι 100 παραπάνω, γιατί άνοιξαν και άλλα κρεβάτια. 50 άνοιξαν με το προσωπικό το οποίο προσλήφθηκε μέσα από τη διαδικασία του Κελπνό και είναι σε διαδικασία να επαναπροκηρυχτούν και οι υπόλοιπες θέσεις για τις οποίες δεν υπήρξε ενδιαφέρον. Προκηρύξαμε 400 θέσεις νοσηλευτικού και 100 θέσεις γιατρών. Από αυτές καλύφθηκαν στην πρώτη φάση και με όλο τον πόλεμο που έγινε εκεί και την απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας και την ακύρωση του διορισμού της νέας διοίκησης που το ξεπεράσαμε μετά και όλο αυτό το εσωτερικό πόλεμο, έχουν διοριστεί μέχρι σήμερα 216 νοσηλεύτριες και 62 γιατροί. Οι υπόλοιποι θα προκηρυχτούν. Επίσης, να σας πω μερικά πράγματα, γιατί ούτε αυτά, ας πούμε, βγαίνουν στη δημοσιότητα. Ξέρετε, ας πούμε, ή προβάλλανε οι συνάδελφοί σας σε άλλα κανάλια ή και εσείς ακόμα, το ότι μέσα από ανακατανομή προσωπικού στο νοσοκομείο Σωτηρία άνοιξαν άλλα 13 κρεβάτια ΜΕΘ τα οποία ήταν κλειστά. Ξέρετε ότι το ίδιο έγινε και στο νοσοκομείο της Κορίνθου με προσλήψεις και 2-3 ανθρώπων εκεί και ότι αυτή τη στιγμή ετοιμαζόμαστε να ανοίξουμε στο νοσοκομείο της Κατερίνης 6 κρεβάτια από τα 12 κρεβάτια της ΜΕΘ που είναι έτοιμοι εδώ και πολλά χρόνια απλά με πρόσληψη ιατρικού προσωπικού, γιατί το νοσοκομείο έχει νοσηλευτικό προσωπικό και με την εμπειρία για να στηρίξει το άνοιγμα της μονάδας. Αυτά είναι μερικά συγκεκριμένα παραδείγματα που αποδεικνύουν ότι δεν υπήρχε η πολιτική επιλογή να ενισχυθεί το δημόσιο σύστημα υγείας. Μάλιστα. Και βέβαια, προσέξτε με κάτι, όταν δεν δίνεις χρήματα ή τα δίνεις με το σταγονόμετρο, προφανώς και δεν μπορούν να δουλεύουν. Οι ΜΕΘ ανοίγουν γιατί αυτή τη στιγμή έχουμε ενισχύσει τη χρηματοδότηση του συστήματος. Θα είναι και επίσης με τις προσλήψεις που γίνονται διευκολύνεται το άνοιγμα. Όμως υπάρχει και κόσμος ο οποίος αυτή τη στιγμή δουλεύει αλλά δεν είχε αξιοποιηθεί το Σωτηρία, ας πούμε. Είχε 4 κρεβάτια μονάδας αυξημένης φροντίδας τα οποία είχαν να λειτουργήσουν 12 χρόνια. Και δεν υπήρχε το κατάλληλο προσωπικό. Όχι, γιατί δεν υπήρχε η πολιτική επιλογή από τη διοίκηση να τα ανοίξει. Εκεί ήταν το προσωπικό. Ποιος είναι ο σκοπός τώρα, είναι να υποβαθμιστεί το ΕΣΥ, η προσπάθεια είναι να ενισχυθούν ιδιωτικά κέντρα. Ποια είναι η πολιτική διαφοροποίηση? Κοιτάξτε, η προσπάθεια να ενισχυθεί ο ιδιωτικός τομέας νομίζω ότι ήταν πασιφανή στην προηγούμενη περίοδο και όχι επί της κυβέρνησής μας. Εμείς τον ιδιωτικό τομέα τον θέλουμε εξορθολογισμένο, να δρά συμπληρωματικά και όχι κυριαρχικά στο δημόσιο σύστημα υγείας. Η ατμομηχανή του συστήματος υγείας είναι και θα παραμείνει ο δημόσιος τομέας και αυτό φαίνεται από τη μεγάλη αύξηση της επισκεψιμότητας που υπάρχει και τα προηγούμενα χρόνια και τώρα λόγω της οικονομικής κρίσης που στερεί τη δυνατότητα της ιδιωτικής πρόσβασης σε πολύ μεγάλα κομμάτια του πληθυσμού. Και βέβαια με τη μεγάλη πολιτική τομή την οποία κάναμε πέρυσι στο Φλεβάρι που επιτρέψαμε την ελεύθερη και δωρεάν ιατροφαρμακευτική και νοσηλευτική κάλυψη των ανασφάλιστων μέσα από το παράλληλο πρόγραμμα. Μάλιστα. Το οποίο ήταν μια ιστορική σημασία παρέμβαση και έδωσε μια υγειονομική κάλυψη σε ένα τεράστιο τμήμα του πληθυσμού που όχι για λόγους ότι ήταν εμπαταξής, αλλά επειδή τον είχε χτυπήσει η κρίση, βρέθηκε εκτός ασφαλιστικής κάλυψης. Αυτό που θέλω να πω και να τελειώσω είναι ότι φέτος θα είναι η πρώτη χρονιά μετά τη μεταπολίτευση που τα νοσοκομεία του ΕΣΥ και το Δημόσιο Σύστημα Υγείας θα κλείσει χωρίς να παράξει νέο χρέος. Αυτό μπορείτε να το διανοηθείτε. Μάλιστα. Όλα τα νοσοκομεία μέχρι τώρα συσσόρευαν χρέος γιατί το ύψος της κρατικής χρηματοδότησης δεν έφτανε για να καλύψει το όριο των αγορών και των προμηθειών που έκανε το νοσοκομείο. Με την αναδιανομή την πολύ μεγάλη την οποία κάναμε φέτος, γιατί αυτό που μας κατηγόρησαν ότι βάλατε 4% και 5% αύξηση στις ασφαλιστικές φορές περίθαψης και αυτά δεν πάνε στον ΕΟΠΗ, έχω να ανακοινώσω λοιπόν ότι ενώ το 2015 ο ΕΟΠΗ εισέπραξε από τα ασφαλιστικά ταμεία 3.490 εκατομμύρια ευρώ, φέτος θα εισπράξει, έτσι όπως βλέπουμε να πηγαίνουν οι εισρωές, 4.100.
από αυτά τα 4 δις 100, γιατί εμείς τα δώσαμε στον ΕΟΠΗ αυτά τα χρήματα, δεν τα κάναμε θαλασσοδάνεια από τα αποθεματικά των ασφαλιστικών ταμείων, ούτε τα κουρέψαμε ως PSI όπως έκανε ο κ. Βενιζέλος. Τα δίνουμε στα νοσοκομεία, Σύμβολοι, Υπουργέ, και με αυτό τον τρόπο θα μπορέσει να υπάρξει για πρώτη φορά από τη μεταπολίτευση ισολογισμένοι προϋπολογισμοί και χωρίς να προστίθεται νέο χρέος στα νοσοκομεία. Πάμε ακριβώς, σε ένα άλλο πεδίο. Το ίδιο ακριβώς κάνει και ο ΕΟΠΗ, που για πρώτη φορά επίσης στην ιστορία των ασφαλιστικών ταμείων κάνει εκαθάριση στο 100% των υποβολών των παρόχων του και όχι να συσσωρεύει και αυτός χρέος από το απλήρωτο 10%. Λοιπόν τώρα μια κουβέντα για το γενικότερο πολιτικό πλαίσιο. Υπάρχει το εξής ζήτημα. Λέτε ότι είμαστε σε πόλεμο. Η κυβέρνηση είναι σε πόλεμο και η αριστερά, λέτε, ξέρει να πολεμάει. Από την άλλη πλευρά. Και σε πόλεμο είμαστε και ξέρουμε και να πολεμάμε. Από την άλλη πλευρά, στο χωριό μου έχει μια παροιμία και σας το λέμε, μια εκπομπή ψαράδων προς ψαρά. Που λέει ότι κάλιο, χόρτο και ομόνια παρά ψάρι και διχόνια. Δηλαδή, εκφράσεις όπως διθενατζίδες, ξεπουλημένοι, λαμόγια, κομπλεξικοί, σε ποια κατεύθυνση συνεισφέρουν ένα εθνικό ζήτημα όπως είναι η υγεία, να μπορέσει να βρει εκείνους τους συμπαραστάτες. Μιλάω για το γενικότερο πλαίσιο τώρα. Λοιπόν, ακούστε. Όσο αφορά το γενικότερο πλαίσιο, είναι σαφές ότι βρισκόμαστε σε μία καμπή της διαπραγμάτευσης. Διαψεύδονται όλες οι κασάνδρες οι οποίες ήθελαν μία δραματική υποχώρηση της κυβέρνησης και υποταγή στα κελεύσματα των δανειστών, κόψιμο συντάξεων, κατάργηση επιδομάτων πρόνοιας. Νομίζω είναι φανερά αυτά που είπε η κυρία Φωτίου, ας πούμε, και για την επιτυχή κατάληξη της διαπραγμάτευσης. Επίσης είναι φανερά αυτά τα οποία κερδίσαμε και εμείς στον χώρο της υγείας με την αύξηση της χρηματοδότησης και του ορίου δαπανών του ΕΟΠΗ και την αναδιανομή που υπήρχε. Το θέμα είναι το εξής. Ακούστε με, κύριε Δάρα και κύριε Δαράκη. Έχουμε δεχτεί μία ανελέητη και λυσόδη επίθεση και με προσπάθειες αποδόμησης χαρακτήρα ή δολοφονίας χαρακτήρα, ακριβώς γιατί για πρώτη φορά στη μεταπολίτευση, το επαναλαμβάνω, κάποια συμφέροντα νιώθουν να απειλούνται. Δηλαδή δεν μπορούν να κλείσουν τα deal στις δουλειές που έκλειναν σε αυτό το γραφείο που κάθομαι εγώ εδώ τώρα. Δεν έχουν την πρόσβαση να το κάνουν. Δεν έχουν την πρόσβαση μια σειρά από μεγάλα συμφέροντα να κλείσουν δουλειές και βέβαια δεν έχουν τη δυνατότητα και κάποιοι συνάδελφοί σας, οι οποίοι έπαιζαν το ρόλο το νομιμοποιητικό και του πολιορκητικού κρυού προς την κοινή γνώμη για να πούν τι ωραία και τι καλά τα κάνανε οι προηγούμενοι που κουτσουρεύανε τα πάντα. Και γιατί το λέγανε αυτό οι συνάδελφοί σας, οι οποίοι ναι, είναι δήθεν, είναι κομπλεξικοί, είναι όλα αυτά που λέω, και άλλα παραπάνω, γιατί ταϊζότανε από μία πίτα διαφημιστικής δαπάνης. Υπουργέ, η οποία, μην πάρει ακούστε, η μπάλα τώρα κόβεται, και τους ανθρώπους που ασκούν κριτική στο χάλι που υπάρχει και που πρέπει να αντιμετωπιστεί. Αφήστε με να ολοκληρώσω. Εντάξει, οι δημοσιογράφοι. Αφήστε με να ολοκληρώσω αυτό που θέλω να πω. Δεν μπορείτε να αρνηθείτε ότι ένα πολύ μεγάλο κομμάτι, των συναδέλφων σας λειτουργήσε και λειτουργεί ακόμα στην υπηρεσία όχι της αντικειμενικής ενημέρωσης, αλλά στην υπηρεσία της ενίσχυσης, νομιμοποίησης και κατοχύρωσης στα μάτια. Δεν συμμερίζομαι αυτή την άποψη. Δεν ξέρω αν κάποιοι συνάδελφοι, όπως σε όλους τους χώρους, λοιπόν, παίζουν παιχνίδια στην κυριολεξία ή έγνοια των δημοσιογράφων να αναδείξουν τα κακώς κείμενα. Λοιπόν, και να σας εγκαλούν ή να σας προτρέπουν σε μια κατεύθυνση λύσης. Και να ασκούν κριτική στην εκάστοτε εξουσία, Υπουργέ. Και να ασκούν κριτική στην εκάστοτε εξουσία. Σαφέστατα. Και να ασκείτε και σκληρή κριτική. Βεβαίως. Και να ασκείτε και σκληρή κριτική. Ψέματα να μιλάτε. Λοιπόν, εντάξει. Ποιος συνάδελφός σας, ψέματα να μιλέτε όμως. Φανάρι, εντάξει, φανάρι στη διαπλοκή να μην κρατάτε όμως. Λοιπόν. Ποιος συνάδελφός σας αυτά τα στοιχεία τα οποία σας είπα προηγουμένως και τα οποία τα έχουμε στείλει με δελτία τύπου έχουν βγει στα κανάλια της διαπλοκής. Ποιου έχουν βγει. Υπουργέ. Τα έχουμε στείλει όλα αυτά. Γιατί το κάνουν, γιατί θέλουν να ενημερώσουν αντικειμενικά ή γιατί θέλουν να, πώς το λένε, να χτυπήσουν, να υποβαθμίσουν αυτό το πράγμα.
πράγμα που κάνετε. Λοιπόν, γιατί είναι δεμένοι με παλιότερα συμφέροντα. Υπουργέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για την παρουσία σας. Όλα αυτά που είπατε μένει να τα δούμε και θα είμαστε πάλι εδώ. Ήδη τι κάναμε, τι δεν κάναμε. Για να ελέγχουμε, Υπουργέ, λοιπόν, γιατί αυτό είναι ο ρόλος μας. Να είστε και να ελέγχετε. Να είστε καλά. Ψέματα να μιλέτε. Λοιπόν, γεια σας. Καλά. Γεια σας. Λοιπόν. Όχι, ψέματα δεν λέμε, αλλά... Έλα, Λίνα Παπαδοπούλου έχει.